Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε στο φως της δημοσιότητας η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Μια έκθεση η οποία είναι καταπέλτης για την διαφθορά και τη διασπάθηση του χρήματος με πρωταθλητές και πάλι τους Δήμους. Δυστυχώς μέσα σε αυτή την έκθεση είναι και ο Δήμος Βέρειας, με κάποια εντάλματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Ένα από αυτά βέβαια επανυποβλήθηκε, αλλά τρία εντάλματα, το 1395, ποσού 1545 ευρώ, το 2092 και το 2217, συνολικού ποσού 21.329,56 ευρώ, αυτά απορρίφθηκαν και δεν επανυποβλήθηκαν. Αφορούν προμήθειες και αγορές, δεν λέει λεπτομέρειες. Θα ήθελα την κυρία Δήμαρχο να μας ενημερώσει τι αφορούν αυτά τα εντάλματα και αν πληρώθηκαν με άλλο τρόπο εφόσον δεν επανυποβλήθηκαν. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να θέσω είναι για την περιοχή της Μπαρμπούδας. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε και το είδα και εγώ το blog Λαϊκούρα με πολλές φωτογραφίες. Επισκέφθηκα την περιοχή και εγώ και πράγματι η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, γιατί είναι και επικίνδυνο. Οι κορδέλες που μπήκαν εκεί σε τύπο κάγκελου νομίζω ότι δεν ταιριάζει, γιατί η περιοχή είναι και αρκετά επισκέψιμη. Θα πρέπει να πάρετε άμεσα τα μέτρα. Το τρίτο θέμα το οποίο ήθελα να θέσω, στο προηγούμενο συμβούλιο υπήρχε ένα θέμα για τον διορισμό καινούριου διοικητικού συμβουλίου στο Ίδρυμα Ζωγιοπούλ. Και αναβλήθηκε για να συζητηθεί σήμερα. Όμως και πάλι σήμερα δεν το βλέπουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει κάποιος λόγος που κολυσιεργεί η Δημοτική Αρχή να διορίσει τα νέα μέλη. Γιατί αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα και στη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού. Θα ήθελα μία απάντηση και σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.